Αυτά τα συστήματα, τα καινούργια τα οποία μπαίνουν, GSMR, ETCS και το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αποτελεί αυτά το σύστημα ERTMR, πώς το λένε. Θα μπει σε όλο το δίκτυο του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Θα μπουν σε όλο το δίκτυο. Ναι, τουλάχιστον στο κεντρικό άξονα, ναι. Όχι σε όλο το δίκτυο, λοιπόν. Στον κεντρικό άξονα. Στον κεντρικό άξονα. Γιατί είναι προαπαιτούμενο για το διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Που αυτό για ποιο λόγο γίνεται, ξέρετε να μας πείτε, γιατί εντάσσονται αυτά τα συστήματα. Για τη διαλειτουργικότητα. Για ποιο λόγο όμως, για τη διαλειτουργικότητα βέβαια, για ποιο λόγο όμως εντάσσονται αυτά τα συστήματα. Είναι θέμα δηλαδή χωρητικότητας δικτύου. Βέβαια. Είναι και για τη χωρητικότητα, είναι και για την αύξηση της ταχύτητας. Άρα είναι θέμα χωρητικότητα, αύξηση ταχύτητα και δευτερευόντως ασφάλειας. Άρα είναι θέμα τζίρου δηλαδή κερδών και λοιπόν και μετέπειτα ασφάλειας. Άμα τα ζήτημα ασφάλειας θα μπαίνουν σε όλα τα δίκτυα. Και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν μπαίνουν σε όλο το δίκτυο, μπαίνουν μόνο στο διασυνδεδεμένο. Ακριβώς. Άρα προτεραιότητα είναι ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος και το κέρδος να διασφαλιστεί. Μάλιστα. Αυτά τα συστήματα, τα GSMR και ATCS, θα μπαίνανε για τη διπλή γραμμή του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ιδωμένη. Στον άξονα. Ακριβώς. Για τη διπλή γραμμή. Για τη διπλή γραμμή. Και τότε πώς προκηρύχθηκαν οι συμβάσεις για το GMR και το ETCS το 2006 και το 2007, τη στιγμή που δεν υπήρχε διπλή γραμμή και μάλιστα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα 2 χρόνια, θα έχει ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή στα 2 χρόνια, το 6 και το 7. Μα νομίζω ότι υπήρχε διπλή γραμμή. Σε όλο το δίκτυο. Εκτός από το τμήμα τη Θωρέα Δομοκός, η οποία υλοποιήθηκε και έγινε. Και το GSMR σε αυτό το τμήμα θα μπει με μια καινούργια σύμβαση που θα βγάλει τώρα η ΕργοΣΕ, που βγάζει η ΕργοΣΕ. Μάλιστα. Άρα υπήρχε διπλή γραμμή, λέτε, εκτός από ένα μικρό κομμάτι όλου του υπολείπου. Γιατί οι συμβάσεις αυτές έγιναν με τη μέθοδο της κατάτιμησης? Τώρα σε αυτό εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχετε ιδέα δηλαδή? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη το ξέρετε, που μιλάει για το συγκεκριμένο μέθοδο της κατάτιμησης? Όχι. Ότι δηλαδή λέει, τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευών και προμηθευτών. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό έχει πέσει στην αντίληψή σας? Υπήρχαν τέτοιοι διαγωνισμοί όσο είσαστε εσείς στα έργα της ΕργοΣΕ? Όχι. Ανάμεσα σε εταιρείες? Όχι, Δηλαδή ήταν ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος στο ζήτημα προμηθειών και κατασκευών? Δεν το ξέρετε, μάλιστα. Και ότι αυτή η κατάτιμηση έγινε για να ικανοποιηθούν όλοι οι προμηθευτές και πολλές φορές με ασύμβατα τεχνολογία μεταξύ τους. Δεν το γνωρίζω, κύριε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Για το σύστημα ATCS του ΣΥΡΜΟΥΣ, πότε είπατε ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση? Το Νοέμβρη του 2023. Το Νοέμβρη, ναι. Μα εδώ το έργο παραδόθηκε στις 13/7 του 18 για τους ΣΥΡΜΟΥΣ. Α, για τους ΣΥΡΜΟΥΣ με ρωτήσατε. Νόμιζα για τη γραμμή. Ναι, για τους ΣΥΡΜΟΥΣ σας είπα. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω αμέσως. Τον 7ο του 18 παραδόθηκε στην ΓΕΟΣΕ. 13/7 του 18, ναι. Μάλιστα. Η ΓΕΟΣΕ όταν το παρέλαβε, διαπίστωσε παρατηρήσεις ότι το σύστημα δεν ήταν πλήρως λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωγενείς παράγοντες? Ακούστε,
Σίγουρα θα υπήρχαν φθορές, γιατί τα μηχανήματα αυτά που μπαίνανε επί σεισμού, στις μηχανές δηλαδή που μπαίνανε, οι σεισμοί αυτοί εκτελούσαν και μεταφορικό έργο. Δηλαδή τα οδόμετρα που μπαίνουν στο κάτω μέρος των σειρμών ή οι αντένες, οι κεραίες που μπαίνουν στο πάνω μέρος των σειρμών, χτυπάγανε σε κλαδιά. Ο ανάδοχος, η ανάδοχος εταιρεία, έκανε τις προβλεπόμενες αποκαταστάσεις. Αλλά μέχρι πότε να αποκαθιστά, αφού είχε λήξει εκείνη την περίοδο και η εγκυτική ευθύνη του αναδόχου. Θα έπρεπε η ΓΕΟΣΕ να βγάλει μία σύμβαση συντήρησης. Δηλαδή εσείς θεωρείτε λογικό μία σύμβαση που εκτελείται χωρίς να έχει μπει καθόλου σε λειτουργία, που παραδίδεται να έχει προβλήματα λειτουργικότητας για να ξανακάνει μια καινούργια σύμβαση. Πώς που να εκτελεστεί αυτή πάλι θα έχει προβλήματα λειτουργικότητας για να πάμε σε μια τρίτη σύμβαση. Κύριε Βουλευτά, δεν είπα αυτό πράγμα. Τι είπατε, αυτό είπατε τώρα. Είπα ότι τα συστήματα μπαίνουν σε κάποιους, μπήκαν σε κάποιους σεισμούς. Σεισμοί όμως αυτοί εκτελούν μεταφορικό έργο. Άρα δηλαδή δεν θα είναι ποτέ λειτουργική με βάση αυτή τη λογική. Από τη στιγμή που πάντοτε θα εκτελούν μεταφορικό έργο, χωρίς να έχουν μπει σε λειτουργία, θα έχουν φθορές. Θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί με την παράδοση του συστήματος στη ΓΕΑΟΣΕ, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί νωρίτερα μία εργολαβία συντήρησης. Εγώ αυτό είπα. Καινούρια εργολαβία δηλαδή. Μία εργολαβία συντήρησης. Από εργολαβίες δηλαδή να φάνε κικότες που λέει και ο λαός μας. Δεν είναι διαφορετικά. Ναι, μα είναι λογικά λοιπόν. Δηλαδή συμβάζει να ολοκληρώνονται 20 χρόνια, δηλαδή τον πενταπλάσιο χρόνο από ό,τι προβλέπονταν αρχικά. Να μην είναι λειτουργικές, να χρειάζονται νέες συμβάσεις, συντήρησης. Και δεν μιλάμε για την 717 που έγινε ολόκληρη κουβέντα. Ακόμη και πιο απλές, Προμήθειας. Και να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Το γεγονός ότι η ΕΡΓΟΣΕ είναι, μπορείτε να μας πείτε λίγο για τη λειτουργία, δηλαδή είναι αυτός που κάνει τη μελέτη του έργου, που προκυρήσει το έργο, που ελέγχει την πορεία υλοποίησης, που παραλαμβάνει το έργο και το πιστοποιεί το έργο. Έχει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Όταν λέτε πιστοποίηση, τι εννοείτε, κύριε Βουλευτά? Ότι στο τέλος κάποιος πρέπει να πιστοποιήσει ότι αυτό το έργο, όπως της παραδόθηκε, είναι με βάση τις προδιαγραφές. Δεν έχει αυτό το ρόλο ο διευθύνων σύμβουλος της πιστοποίησης ότι το έργο παραδόθηκε με βάση τις προδιαγραφές της σύμβασης? Λοιπόν, η ΕΡΓΟΣΕ όντως αναθέτει σε εργολάβους τις μελέτες των έργων και τις επιβλέπει η αντίστοιχη διεύθυνση μελετών. Τελειώνει η μελέτη και συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης για κάποιο έργο. Δημοπρατείται το έργο. Βγαίνει ανάδοχος και την επίβλεψη και διαχείριση της σύμβασης την έχει η διεύθυνση έργων. Με κλιμάκια επιτόπου του έργου στις κατασκευές αυτές επιβλέπει την εκτέλεση των έργων. Όταν τελειώσει το έργο, περνάει από κάποια στάδια. Έχει τη συντήρηση, έχει την προσωρινή και οριστική παραλαβή. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς. Από ποιους φορείς γίνεται η πιστοποίηση? Από τους νόμπο. Δηλαδή. Δηλαδή τη σύμβαση για το GSMR, ποιος ήταν ο φορέας, ο ανεξάρτητος που την πιστοποίησε? Την σύμβαση του GSMR ήταν στις υποχρεώσεις του ΟΣΕ να την πιστοποιήσει. Μάλιστα. Για την πιστοποίηση ΟΣΕ. Για τη σύμβαση το ETCS. Κάθε τμήμα γραμμής έπαιρνε πιστοποίηση από ανεξάρτητο πιστοποιητή. Δηλαδή μπορείτε να μας πείτε κανένα δύο που πιστοποίησανε? Ορίστε. Μπορείτε να μας πείτε κανένα δύο που πιστοποίησανε? Όλα τα τμήματα γραμμής έχουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό, από νόμπο.
και την 717 την πιστοποίησε ανεξάρτητος. Η 717 δεν είχε υποχρέωση Νόμπο. Η 717 είχε υποχρέωση μόνο για ISA report και safety case από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Μάλιστα. Επί της ουσίας, δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είναι και ελεγχτής και ελεγχόμενος μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν είναι αντιφατικό? Ακούστε, στα έργα μας, επειδή κατά κύριο λόγο είναι συγχρηματοδοτούμενα, έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους και από τη Διαχειριστική Αρχή και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και από ΕΣΠΕΛ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές λοιπόν τις λειτουργίες που υπήρχαν σε αυτές τις συμβάσεις κανείς δεν τις εντόπισε? Όλοι ήταν ενημερωμένοι για αυτές τις λειτουργίες, όπως τις ονομάσατε, κύριε Βουλευτά. Και παρόλα αυτά συνεχιζόταν κανονικά η όλη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση, δηλαδή, θέλετε να μου πείτε, τόσο για τις καθυστερήσεις, τόσο για την κατάτμιση, τόσο για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, για τις ασυμβατότητες, για μια σειρά ζητήματα που έχουν προκύψει. Μάλιστα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.